Εγώ πιστεύω ότι η χθεσινή ανακοίνωση είναι στάχτη στα μάτια κυρίως των Δραμηνών και των Σεραίων φυσικά, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός σιδηροδρομικής Εγνατίας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κομμάτι από τις Σέρες μέχρι και τους Τοξότες και την Ξάνθη είναι το χειρότερο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συντηρήσεις και οι επισκευές δεν ήταν επαρκείς τουλάχιστον μέχρι σήμερα και αν κανείς χρονομετρήσει για την απόσταση αυτή πόσο χρόνο χρειάζεται το τρένο και την συγκρίνει με άλλες παρόμοιες αποστάσεις σε όλη την Ελλάδα, θα βρει ότι είναι η πιο αργή διαδρομή που υπάρχει στο σιδηρόδρομο. Και είναι αργή γιατί υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί δεν μπορούν τα τρένα να αναπτύξουν ταχύτητες. Εάν όπως ακούγεται η γραμμή αυτή με το τρένο σταματάει στη Δράμα και θα φορτώνονται πάλι οι άνθρωποι σε λεωφορεία για να πάνε από εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη όπου θέλουν να πάνε, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παρουσιάζεται αυτό ως λύση. Αυτά δεν είναι λύσεις, είναι επιλογές απαξίωσης για να κάνουν πιο εύκολη την πιο εύκολα αποδεκτή πιο εύκολα αποδεκτό τον αποκλεισμό της Δράμας και των Σερών από τη σιδηροδρομική Εγνατία.